να μα μεταφέρει τι πληροφορίε που έχει συλλέξει. Προκόπη, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Είναι εξαιρετική σημασία, Σ χρήσανθε, η κατάληψη τη πόλη Σολεντάρ στην Ανατολική Ουκρανία, που ενδεχομένω να πυροδοτήσει και νέε εξελίξει επί του εδάφου. Γεωγραφικά, το Σολεντάρ βρίσκεται στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σε κοντινή απόσταση από την πόλη Μπαχμούτ, που έχει χαρακτηριστεί στρατηγική σημασία για τι επιχειρήσει των Ρώσων. Στην περιοχή δραστηριοποιείται και η ομάδα μισθοφόρων τη Βάκνερ. Όπω αναφέρει το Ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου, με την Ουάσιγκτον, το Σολεντάρ ήταν κρίσιμο για να ενισχυθεί η φήμη τη Βάκνερ ω αποτελεσματική δύναμη. Να πούμε επίση, Χρήσαν Θεό, ότι είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα των Ρώσων από την κατάληψη του Σεβεροντονέτ και του Λυσιχάντσκ το περασμένο καλοκαίρι. Όπω καταλαβαίνουμε, Προκόπη, το Σολεντάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ουσία ω προγεφύρωμα για τι επόμενε επιθέσει των Ρώσων, έτσι. Ναι, το Σολεντάρ ήταν ουσιαστικά ένα από τα εμπόδια για του Ρώσους ώστε να επικεντρώσουν τι προσπάθειε του στην πόλη Μπαχμούτ που έχει μετατραπεί σε όχηρο των, των Ουκρανών. Οι μάχε εκεί μένονται από την 1η Αυγούστου. Σωστά. Από τον Μπαχμούτ περνούν βασικέ οδοί ανεφοδιασμού και τηλεπικοινωνιών προ τι δύο μεγαλύτερε Ουκρανικέ πόλει τη περιφέρεια περιφέρεια του Ντονέτσκ, το Κρεματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Όπω αναφέρουν μάλιστα αρκετοί αναλυτέ, ενδεχόμενη κατάληψη για τον Μπαχμούτ ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη ολόκληρη τη περιφέρεια του Ντονέτσκ, με την ανακατάληψη αυτών των περιοχών από του Ουκρανού να κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Και όλα αυτά βέβαια ενώ η Δύση φορτώνει με όπλα την Ουκρανία προκειμένου να αντεπεξέλθει. Είναι κοινό αποδεκτό, Χρήσανθε, ότι η δυτική βοήθεια σε συνδυασμό με τη στεναρή αντίσταση των Ουκρανών έχει καταστεί καθοριστική. Όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, το επόμενο Δήμα για τη Δύση είναι η προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών. Το σκεπτικό των δυτικών συμμάχων είναι ότι η στήριξη έπρεπε να είναι σταδιακή, ούτω ώστε να εξετάζεται κάθε φορά η ανταπόκριση τη Ρωσία. Σε αυτή την περίπτωση είδαμε ότι το Κρεμλίνο απάντησε με μαζικού βομβαρδισμού που στήγησαν τη ζωή, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σε 11 ανθρώπου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε